Κύριε Καραθανασόπουλε, ε, να πάρουμε τη σκητάλη και πόσο. από αυτό που είπε ο κύριο Κουτσούκο. χαρακτήρισε μνημονιακό Έχει εμπειρία, το... έχει εμπειρία <σχύ> όλα τα μνημόνια τα είχαν ψηφίσει <σχύ> του Πασόκου, οπότε είναι, είναι σε αυτά. Λοιπόν, για θα σας το... είναι, είναι το διαβάζετε αυτά. Εσείς το προσχέδιο του πρακτικού προπολογισμού για το 2020, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, εμεί δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι θα είναι αντιλαϊκός και ταξικό ο Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κράτος παίρνει από τους πολλού για να τα δώσει στους λίγους. Αυτό είναι και ο ρόλος του αστικού κράτους. Και αυτό αποτυπώνει τα ανάγλυφα και στον προπολογισμό. Ε, πώ δεν κάνει και κάποιε ε, λοιπόν, ελαφρύνσει. Άρα, λοιπόν, ο προπολογισμό λοιπόν, είναι αντιλαϊκό. Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, να ψάξουμε λίγο του αριθμού, να του ψάξουμε και του αριθμού. Όχι, λίγο το επίδομα. λίγο, λίγο κάποιες, λέω, κάποιες, Που να κάποια ψάξουμε λίγο του αριθμού. Το αλλά δυστυχώ, κατά τα άμεση συζήτηση, να γινόμαστε λογιστέ και όχι πολιτικοί. Μάλιστα. Όχι ότι υποτιμώ του λογιστέ. Καλά mm -hmm. κάνουν τη το δουλειά του λογιστέ που την κάνουν. Αλλά τώρα, ερχόμαστε στα συν πλήν μόνο. Είναι ε, ανούσιο. Mm -hmm. Από δηλαδή, μπορούν... διαφωνείτε με τη διεύρυνση τη φορολογική βάση. Αυτή θα σα πω τώρα. Αφήστε με να πω. πούμε και λίγο να Να πω, να τα ναι, συγκεκριμένα να πω. Να πω στα τεχνή. συγκεκριμένα λοιπόν. Από αυτή την άποψη, τα βάρη, τα φορολογικά, τα σηκώνουν τα μόνιμα υποζύγια. <Και> Εξακολουθούν και τα σηκώνουν. Το 95% των φορολογικών βαρών. Ένα το κρατούμε αυτό. Δεύτερον, μιλάμε για προσωρινά μεγέθη, για το προσχέδιο. Α δούμε πώ θα διατυπωθεί. Mm -hmm. ο προϋπολογισμός οριστικό προπολογισμό και ποια θα είναι η εκτελέση του. Γι' αυτό λέμε κάνουμε μια Γι αυτό, πρώτη Ναι, μια πρώτη. Γιατί ακριβώ υπάρχει πάντοτε το, το ζήτημα τη υπεραισιοδοξία των προβλέψεων. Και αν θα επιτευχθεί το 3,5% πρωτογενέ πλέον, θα καθούν, να θα να πάρθουν μέτρα. Γιατί ακριβώ. Θυμάστε, προεκλογικά τι έλεγε η κυβέρνηση, ε, η, Νέα Δημοκρατία, πριν γίνει κυβέρνηση, ότι η ρυθμή ανάπτυξη θα τρέχουμε 4%. Τώρα, που υπάρχει αυτό το 4%, mm -hmm. Καταλαβαίνετε, το, το, επί... το, λέω, αυτό γιατί, γιατί το περιβάλλον το διεθνές χαρακτηρίζεται από αρνητικέ επιδόσεις. Θα το δούμε σε λίγο το, το περιβάλλον το Ρα, διεθνές, δηλαδή, γιατί δεν δηλαδή, είναι το, δηλαδή, το διεθνές, είναι και η Ευρωζώνη, πώς πηγαίνει πράγμα, η Γερμανία, πώς πιέζεται. Το ζήτημα της ύφεσης, δείτε, μια, ένα μεγάλο τουριστικό γραφείο χρεοκόπησε. Ναι, και το ντόμινο Που προκάλεσε. Άρα, λοιπόν, Α δούμε όμω λίγο τα μεγέθη. Την επιτυχημένη έκδοση του δεκαετού ομολόγου. Ναι. Αυτό Προσέξτε, πώς είναι το αυτό. αυτό, είναι προάγγελο. <συντήριο> του δεν ξέρετε αυτό, χαμηλό. Αυτοί. αυτό αυτοί αυτοί. είναι χαμηλό, Αυτό είναι προάγγελο στο αρνητικό επιτόκιο για τα, για τα εξάμεινα που πήρε τώρα. Το τρίμηνο που πήρε. Είναι ένα αρνητικό δείκτη. Που σημαίνει ότι η παγκόσμια κρίση είναι πρώτον πυλών. Γιατί είναι δείκτη, Γιατί ακριβώ έχει περισσουρευτεί τόσο πολύ χρήμα. Που το δανείζει με αρνητικά επιτόκια. Άρα λοιπόν σε περίπτωση εκδήλωση τη κρίση δεν θα μπορούν να έχουν κανένα άλλο μέρο στα χέρια του για να αντιδιαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν. Πόσο πιο αρνητικό θα το κάνουν το επιτόκιο. Άρα λοιπόν είναι... δεν έχει μόνο μία ανάγνωση το κάθε mm -hmm. ζήτημα, έχει άλλη. Α πάμε όμω στα μεγέθη. Να. Λέει η κυβέρνηση ότι εγώ κάνω μεγέθη, παίρνω μέτρα θετικά, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα φορολογικά είναι ένα δι. Το 65% του ενό δι σε δίνεται, σε επιχειρηματικού ομίλου. Το 65%. Ναι. 635 εκατομμύρια μείναν τη φορολογία των επιχειρήσεων, αν το έναντι. Έτσι λέει εδώ πέρα. Το διαβάζω ακριβώ. Άρα το 65%. Και πάμε τώρα στο, στο σχέδιο που μα έχει μοιράσει. <κυκ> Και τι βγαίνει από εδώ, τα, τα, τα μαθηματικά τώρα τα δημοκρατικά είχαμε τα Σιριζέικα πριν. Σε σχέση δεν είναι, δεν δεν προκύπτουν από πουθενά. Δεν προκύπτουν από πουθενά. Οι μόνοι φόροι οι οποίοι αυξάνονται στα έσοδα είναι οι έμεσοι φόροι, αυξάνονται, οι φόροι στην ακίνητη περιουσία αυξάνονται σε σχέση με το 19. Άρα και το έμφυα δηλαδή, αυτό είναι ο βασικό φόρο. Αυξάνεται τη φορολογία των φυσικών προσώπων και μειώνεται των νομικών προσώπων. Άρα λοιπόν είναι άνθρακα ο θησαυρό. Και από τα 281 εκατομμύρια που λέει η κυβέρνηση ότι θα ωφεληθούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μείωση των 9%, τι προκύπτει, Ότι το όφελο είναι μόνο 45 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα που πήγαν, ρε παιδιά. Τι μαθηματικά σιρίζα ήταν αυτά τα οποία επαναλαμβάνει η Νέα λέμε... Δημοκρατία. Τα οποία επαναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία. Και προσέξτε, τι είπε η κυβέρνηση για τον Έμφυα, Ότι τα έσοδα του Έμφυα, λέει, θα μειωθούν για το 19%. 20% μεσοσταθμίκα τότε. αυτό. το εξηγήσαμε πριν. Τι προκύπτει το, από εδώ. Το, το έχει εξηγήσει. Τι προκύπτει, τι προκύπτει όμω. Προκύπτει ότι θα είναι μόνο 30 εκατομμύρια και όχι 600 εκατομμύρια που θα έπρεπε να ήταν 30%. Mm -hmm. Μόνο 30 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι με τι αύξησε των αντικειμενικών αξιών που θα εξισωθούν όλα αυτά θα γίνουν σκόνη. Και, και επί τη ουσία είναι πάρα πολύ μικρή η ελάφρυνση. Που δε, δε, Όταν διευρύνεται η βάση και κλείνεται. Σκόνη, αλλά και για όλου, ε, κύριε Καλασόπουλο. Αντίθεση τη ουσία λοιπόν. Δεν επιβαρύνονται και ενώ, άλλοι. Ενώ, ενώ λοιπόν η αλυσίδα στο λαιμό ήταν σφιγμένη στο 90% και έπαιρναν σαν μόνο 10, τώρα το κάνανε 88%. Το, το ξελασκάραν λίγο. Όμω <laughs> εδώ έχουμε υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά που δεν αντέχουν να πληρώνουν όλου του φόρου. Και τώρα έρχονται. Το ίδιο περίπου φορολογικό καθεστώ και τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Και αυτά τα, λίγο να... λειτουργούν σορευτικά. Mm -hmm. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνονται με γεωμετρική και όχι με αριθμητική απλή πρόοδο όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστούν τα αφημοί τα οποία χρωστούν στι εφορίε. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ο κόσμο και τι χρωστάνε 50, 100, 500, 1000, 1500 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτέ αυτή. Αυτή είναι τα λαϊκά ιστρώματα τα οποία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό και, και σε διάφορε. Και αυταπασχολούμενοι σε... και επαγγελματίε. Ρυθμίσει, ρυθμίσει. Ούτε του έχει αυτό σαν φορολογητή για πάντα. Προσπαθούν Άρα... να, να, να αποδώσουν. Άρα να... λοιπόν, ε, του εντάσσουμε σε 122 για να πληρώνουν για 10 χρόνια αυτά που χρωστάνε, σύν τα τρέχοντα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουν από, από πουθενά να ξεφύγουν. Έλατε κύριε Καραθανασόπουλο λόγο σε εσά για να δούμε και. Ποιε είναι, είναι επικίνδυνοτητα στο κλίμα που διαμορφώνεται στο διεθνέ περιβάλλον και στην κατάσταση στην Ευρωζώνη. Να δούμε και το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, από αυτά που μα είπε τουλάχιστον ο κύριος Μπουκόρο, ο οποίο έπρεπε να αποχωρήσει, σε σχέση με το σχέδιο Heracles, το οποίο πήρε το πράσινο φω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, σε διεθνέ επίπεδο, αυτό που χαρακτηρίζει τι διεθνεί εξελίξει είναι ένα σφοδρό εμπορικό πόλεμο. Mm -hmm. Σε διεθνέ επίπεδο οι Ηνωμένε Πολιτείε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στι Ηνωμένε Πολιτείε, οι Ηνωμένε Πολιτείε απέναντι στην Κίνα, η Κίνα απέναντι στι Ηνωμένε Πολιτείε και ένα, και ένα και γαϊτανάκι το οποίο κλιμακώνεται και το οποίο βεβαίω έχει σοβαρέ επιπτώσεις. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια υπερσωρευμένα κεφάλαια τα οποία δεν επενδύονται πουθενά γιατί δεν υπάρχει ποσοστό κέρδο που να επενδυθούν. Άρα λοιπόν η φούσκα είναι έτοιμη να ξεσπάσει η νέα κρίση. Ο όξι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών που δεν θα μείνουν απλά και μόνο στον εμπορικό πόλεμο, θα έχουμε και πολεμικέ συγκρούσει με άλλο τρόπο. Άρα λέτε τώρα ότι αυτά που λένε είναι οι δέκα πληγέ του Φαράω. Και όμω αυτό αναδεικνύει ότι είναι ένα σύστημα το οποίο σαπίζει και το οποίο ακριβώ το μόνο που έχει να προσφέρει στην ανθρωπότητα είναι κρίσει, φτώχεια και πολέμου. Επί τη ουσία. Και κάποιοι οποίοι και στι συνθήκε τη κρίση και στι συνθήκε τη ανάπτυξη εξακολουθούν να κερδίζουν και να συσσωρεύουν αμύθιτα πλούτη. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, οξύνονται οι αντιθέσει και οι φυγόκεντρε θέσει και μέσα στην Ευρωζώνη. Το Brexit και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ο λεγόμενο ευρωσκεπτικισμό. Άρα λοιπόν γίνεται όλο και πιο αντιδραστική η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη η ίδια. Τα μέτρα τα οποία παίρνονται στην Ελλάδα, οι κυβερνήσει ελληνικέ, δεν είναι ελληνική διομορφία. Σε όλη τη χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τσακίζονται τα εργατικά δικαιώματα, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε πολύ περισσότερο στη γειτονιά μα, στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι μια έφλεκτη περιοχή. Οι προλαλήσαντε και των τριών κομμάτων, τι πανηγυρίζουν, πανηγυρίζουν για την υπογραφή τη νέα στρατιωτική συμφωνία με τι ΗΠΑ. Που θα έκανε τι αυτή η νέα στρατηγική συμφωνία, θα αναβάθμισε τη θέση τη Ελλάδα και θα την υπεράσπιζε, υποτίθεται, από την τουρκική επιθετικότητα. Και αμέσω δύο μέρε μετά την υπογραφή τη συμφωνία αυτή, που η Ελλάδα μετατρέπεται σε αμερικάνικο ορμητήριο, άρα μαγνήτη ανταπατητικών πληγμάτων, έχουμε την Τουρκία ανενόχλητη με τι ευλογίε των Αμερικάνων να εισβάλλει στη Συρία, να ματοκυλεί του Κούρδου και το Συριακό λαό. Έχουμε την Τουρκία να στέλνει νέο ερευνητικό σκάφος για να κάνει γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ, έχουμε την Τουρκία να, να μην αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Και να μιλάει και να βγαίνει ο Πομπέο στη συνέντευξη και στις ομιλίες να λέει ότι αυτά δεν λύνονται με στρατιωτικά μέσα. Προσέξτε, η Αμερική μπορεί να εισβάλλει, να χρησιμοποιεί τα στρατιωτικά μέσα στη Συρία, στη Λιβύη και οπουδήποτε, η Τουρκία να κάνει το ίδιο. Και όταν απειλεί, Είμαστε δύο χώρε σύμμαχοι στο ΑΕΠ. Ναι, γάτω. προσέξτε λοιπόν, ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση, αυτόν ο οποίο επιτίθεται, αυτόν ο οποίο έχει διεκδικήσει. Άρα λοιπόν επί τη ουσία οι ΗΠΑ τι λένε, Τουρκία, καλά κάνει και έχει διεκδικήσει, βρει τα διπλωματικά που σημαίνει τι, συνδιαχείριση. Αυτό είπε. Οι ΗΠΑ συνδιαχείριση στην Κυπριακή ΑΟΣ, συνδιαχείριση στο Αιγαίο με του Τούρκου. Να λοιπόν, πώ αφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη, ή θα είσαι με το μπιστόλι στον κρόταφο, την ειρήνη αυτή την υπερελιστική ή θα κάνει πόλεμο. Εκεί σε οδηγούν. Άρα λοιπόν, όλε αυτέ είναι δυσίωνε εξελίξει. Και από αυτή την άποψη, οι συνθήκε οι οποίε τώρα έρχονται εδώ πέρα, μετατρέπουν ακόμη γίνεται πιο επιθετικό το σύστημα στου λαού. Δηλαδή, ο αναπτυξιακό νόμο, το πολυνομοσχέδιο αυτό. Ναι. Τι κάνει, βελτιώνει των αναπτυξιακών που ήταν προσώφερο των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών, των το του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει δηλαδή την ίδια πολιτική. Στο εργασιακό συνεχίζει την αντεργατική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και, και, την και πάει και ένα βήμα και παραπέρα. Σημαντή, τώρα. Και την πάει και ένα βήμα Δείτε παραπέρα. Γιατί πήρα. πήραμε τα εργασιακά δικαιώματα το 2015. Και την και πάει ένα και βήμα, βήμα παραπέρα. Και, δηλαδή... και την πάει ένα βήμα παραπέρα. Τι, Λάχα, στο, κυρίαρχο, ζήτημα. Σα απάντησε όμω πριν ο κ. Μπουκόρο. Το έχει να κάνει με που πάνε στο Στο κυρίαρχο ζήτημα το πάει ένα βήμα παραπέρα που είναι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το 51% για να κηρυχθεί μια απεργία. Δηλαδή έβαλε περισσότερα εμπόδια η Νέα Δημοκρατία τώρα επί τη ουσία καταργεί. Το 51% είναι η πλειοψηφία. Όχι, το 51%. Το 51% να συμμετέχει. Αυτό έβαλε, έβαλε για να κηρυχτεί μια εταιρεία πρέπει να συμμετέχει το 51% των πρωτοβάθμιων. Δηλαδή να ψηφίσει το 51%. Δηλαδή να ψηφίσει. Να αφαιρίες, ναι, να το πούμε Κατά... γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά Άρα, τι πρέπει να ψηφίσει. Πρέπει να λέω λοιπόν το 51% που είναι ένα περισσότερο εμπόδιο. Γιατί υπάρχουν οι βάρδιε, υπάρχουν μια σειρά Άρα λοιπόν έβαλε παραπάνω εμπόδια. Βάλτε μου όμω μια τελεία σιγά σιγά για να κλείσουμε. Τώρα η Νέα Δημοκρατία την κάνει καταργεί επί τη ουσία τα, εσωεργατικά σωματεία. Πέρα από τα ζητήματα της μεγαλύτερης, του μεγαλύτερου χτυπήματο στι εργασιακέ σχέσει και στι κλαδικέ συμβάσει και στι κλαδικέ συμβάσει. Λοιπόν, Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τον νόμο του. Συνέχισε κυρία τον νόμο του Βρούτσι. Και είναι Νέα Δημοκρατία δεν πάει ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν. Έχουμε, θα έχουμε μετά το ασφαλιστικό. Να τα δούμε αυτά. Μην τα ανοίγετε τώρα. Και μια βαζί. σειρά άλλα ζητήματα τα οποία θα ενσκύψουν λοιπόν, την επόμενη μέρα. Λέτε, αυτό λοιπόν, το οποίο χρειάζεται. Και το αυτό το οποίο λοιπόν χρειάζεται είναι να οργανώσουμε την πάλη μα πιο αποφασιστικά, πιο μαζικά. Οι απαντήσει που δόθηκαν από τι 24 ώρες απεργία στι δύο που έγιναν μέσα ένα διάστημα δύο εβδομάδων και τι κινητοποίησει απέναντι στου Αμερικάνου, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα και mm -hmm. πρέπει να συνεχιστεί.